Σήμερα είμαι πίσω με ένα βίντεο για τα προϊόντα που μου τελείωσαν. Ένα post για τα προϊόντα που μου τελείωσαν το προηγούμενο διάστημα έχει ήδη δημοσιευθεί και θα σας αφήσω το link από κάτω. Οπότε σήμερα πάμε για το δεύτερο μέρος. Τα περισσότερα είναι προϊόντα περιποίησης και καθαρισμού προσώπου, αν και έχω κάποια προϊόντα μακιγιάζ. Το πρώτο προϊόν που τελείωσα είναι αυτό εδώ από την Bioderma. Είναι ένα gel το οποίο είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν, αλλά είναι αρκετά έντονο για κάποιον που δεν έχει αρκετά λιπαρή επιδερμίδα. Εγώ έχω μεικτή επιδερμίδα και μπορώ να πω ότι όταν το χρησιμοποιούσα κάθε μέρα, πρωί βράδυ, μου ξέρανε αρκετά την επιδερμίδα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αν είστε λιπαροί θα σας βολέψει πάρα πολύ. Εγώ το χρησιμοποιώ 2-3 φορές την εβδομάδα για να απομακρύνει την περιττή λιπαρότητα από το δέρμα μου. Και τις υπόλοιπες μέρες χρησιμοποιώ κάποιο άλλο καθαριστικό. Είναι ένα πολύ καλό προϊόν, αν και όχι τόσο κατάλληλο για το δικό μου τύπου δέρματος, και από μένα θα πάρει ένα 7 στα 10. Το επόμενο προϊόν που τελείωσε αυτές τις μέρες είναι ένα προϊόν καθαρισμού προσώπου σε μορφή mousse από την εταιρεία ROC. Είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Ήταν ένα αρκετά καλό προϊόν, αν και εγώ γενικά τη ROC δεν την πολύ συμπαθώ σαν εταιρεία, δεν μου έχουν κάτσει καλά τα περισσότερα προϊόντα που έχω δοκιμάσει. Αυτό μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλό και κυρίως κράτησε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έκανα πραγματικά αμάν να το τελειώσω. Δεν βοηθάει στο να απομακρύνει το μακιγιάζ, αλλά κάνει πολύ καλό καθαρισμό προσώπου και δεν ξηραίνει την επιδερμίδα αν έχετε κανονικό πιο ξηρό δέρμα. Θα πάρει 8 στα 10, κυρίως για το ότι κράτησε πάρα πολύ καιρό. Συνεχίζουμε με την Aqualia Thermal της VC. Είναι μια κρέμα την οποία την είδα πρώτη φορά από τη Μαρίλια και έτσι τη δοκίμασα. Και πραγματικά την ευχαριστώ, την έχω λατρέψει. Είναι η κρέμα που θα υπάρχει πάντα στη συλλογή μου, γιατί ό,τι και να δοκιμάσω, θέλω να έχω κάτι που να είμαι σίγουρη ότι μου αρέσει για κρέμα προσώπου μαζί. Οπότε πάντα θα υπάρχει αυτή. Είναι η πιο αγαπημένη μου μέχρι αυτή τη στιγμή κρέμα προσώπου και την λατρεύω. Θα πάρει 10 στα 10 για μένα. Για να ολοκληρώσουμε με τα προϊόντα περιποίησης προσώπου, έχω να σας δείξω έναν ορό ματιών από τη Sera di Cupra. Είναι ένα προϊόν τέτοιου είδους πρώτη φορά χρησιμοποιώ. Δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει ορό ματιών και αυτός ήταν ο πρώτος. Ήταν πάρα πολύ οικονομικός και πάρα πολύ ενυδατικός, με πολύ λεπτή υφή. Μ' άφησε πάρα πολύ ευχαριστημένη. Τον χρησιμοποιούσα πάντα πριν από την ενυδατική μου και όταν ήθελα να κάνω το μακιγιάζ μου ήταν αυτό που χρησιμοποιούσα για ενυδάτωση πριν το concealer. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει κάτι αντίστοιχο για να μπορώ να το συγκρίνω, αλλά για αυτή τη δουλειά που έκανε θα του βάλω ένα 8 στα 10. Θα συνεχίσω με τη BB της Golden Rose. Έχετε ακούσει τόσα πολλά από μένα για αυτή την κρέμα. Έχω κάνει, αυτό είναι το τρίτο μου βίντεο και ήδη την έχετε ακούσει πολλές φορές. Την αγαπώ. Ίσως η καλύτερη BB που έχω δοκιμάσει. 10 στα 10. Ήμουνα γρήγορη με αυτό, δεν χρειάστηκε να πω πολλά. Τα έχετε καταλάβει μάλλον. Και στην ίδια λογική με την BB της Golden Rose είναι αυτό το stick BB cream για τα μάτια από την Garnier, είναι στην ίδια σειρά με τη γνωστή της BB cream. Το πήρα γιατί μου άρεσε η λογική του να έχω κάτι πολύ ελαφρύ το καλοκαίρι για τα μάτια, έχει και ρολόν όπως βλέπετε και είναι αρκετά εύκολο στην εφαρμογή, αλλά είχε μόνο μία απόχρωση και εμένα δεν με βοήθησε πολύ με τους μαύρους κύκλους. Είμαι σίγουρη ότι αν κάποια κοπέλα δεν έχει θέμα με μαύρους κύκλους, δηλαδή δεν χρειάζεται κάλυψη, θέλει απλά μια ομοιομορφία, θα τη λατρέψει. Αλλά εμένα, επειδή ήθελα την κάλυψη, δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω καν αν θα μου βολέψει κάποιο τέτοιο προϊόν για κάλυψη. Οπότε μπορεί εγώ απλά να ζητάω πολλά από αυτό το προϊόν, αλλά δεν έμεινα ικανοποιημένη. Οπότε, ακριβώς επειδή σε μένα δεν άρεσε, θα πάρει ένα 5 στα 10. Αλλά αν την έχει δοκιμάσει κάποια που δεν χρειάζεται κάλυψη, θέλω να μου πει πώς της φάνηκε, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι καλή για κόσμο που δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Και κλείνουμε από τα προϊόντα μακιγιάζ με το foundation από την Pierre Henné Professional.
Είναι ένα foundation υγρό με μέτρια κάλυψη. Έχω κάνει και αναλυτικό review το οποίο θα σας αφήσω από κάτω. Μου κράτησε πολύ καιρό γιατί χρειάζεσαι μόνο μία αγγλία για να καλύψεις ολόκληρο το πρόσωπό σου. Ίσως και μισή ακόμα για να κάνεις τέλεια κάλυψη. Αλλά εγώ γενικά μία αγγλία χρησιμοποιήσω, δεν ήθελα να είναι τόσο βαρύ το αποτέλεσμα. Ήταν στα 10 ευρώ αν θυμάμαι καλά και ήταν αρκετά καλό προϊόν. Δεν ήταν το καλύτερο foundation που έχω χρησιμοποιήσει, αλλά ήταν πολύ καλό. Θα πάρει ένα 8 στα 10. Τέλος θα κλείσω με ένα άρωμα τύπου από τα Dust & Cream. Φαντάζομαι όλες έχετε δει από διάφορες εταιρείες τα άρωματα τύπου. Το ιδιαίτερο που είχε αυτό το άρωμα ήταν ότι μου κράταγε πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή, εντάξει, δεν κράταγε όσο το άρωμα του Dior που έχω, αλλά για άρωμα τύπου κράταγε πραγματικά πολύ και κράταγε ακόμα περισσότερο όταν το χρησιμοποιούσα σε συνδυασμό με την κρέμα σώματος με το ίδιο άρωμα που πήρα. Εγώ είχα βάλει και το ενισχυτικό αρώματος και μου αρέσει πολύ, μου είπαν οι κοπέλες στα Dust & Cream ότι άμα πάω τη συσκευασία αφού μου τελειώσει μπορούν να μου ξαναγεμίσουν την ίδια συσκευασία και να πληρώσω κάτι λιγότερο, οπότε μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον, αν και ήταν πολύ οικονομικό. Αυτό σαν άρωμα τύπου θα πάρει ένα 8 στα 10, γιατί είναι από τα καλύτερα ίσως που έχω δοκιμάσει επίσης. Αυτά ήταν τα προϊόντα που μου τελείωσαν αυτό το διάστημα. Δεν ήταν πολλά, δεν ήταν και λίγα και ήταν όλα προϊόντα σχεδόν που μου άρεσαν, έμεινα αρκετά ικανοποιημένη. Περιμένω να ακούσω ποια προϊόντα τελειώσατε εσείς αυτό το διάστημα και πώς σας φάνηκαν, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε ό,τι νέο έρχεται. Σας φιλώ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.